Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η έγκριση της υποδόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να εγκριθεί από το σημερινό Eurogroup. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης φαίνεται πως θα τραβήξει πολύ. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι ακόμα Eurogroup στο οποίο περιμένουμε κάποια πράγματα μένει για την Ελλάδα, όμως δεν αναμένουμε κάποιες δραστικές αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία της οικονομίας για τους επόμενους μήνες. Και αυτό γιατί αυτό που σωστά είπες, ότι η έγκριση υποδόσης είναι πολύ δεδομένη μετά και την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Αυτό έχει να κάνει με προηγούμενα προαπαιτούμενα. Από την άλλη, όμως, έχουμε ένα πολύ μακρύ δρόμο, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, για να δούμε το τι θα γίνει με την τέταρτη αξιολόγηση. Αφενός, είναι πολλά τα προαπαιτούμενα, είναι 88 προαπαιτούμενα, και ταυτόχρονα είναι δεδομένο ότι στην κουβέντα αυτή θα πρέπει να ενταχθεί και το τι θα γίνει στην Ελλάδα μετά τη λήξη του προγράμματος. Γι' αυτό και θεωρείται η πιο δύσκολη αξιολόγηση, για πιο δύσκολες τέλος πάντων των τελευταίων ετών. Όσο εύκολα έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση, όπως θυμόμαστε, που ουσιαστικά συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα μία ανοιχτή και προχώρησε, τόσο δύσκολα θα είναι τα πράγματα για την τέταρτη. Από την άλλη, να πούμε ότι είναι ένα ακόμα Eurogroup στο οποίο δεν θα τεθεί το θέμα του ελληνικού χρέους. Θα το ήθελε διακαώς η ελληνική πλευρά, όμως και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, μάλλον για τα τέλη Απριλίου, όταν εκεί θα περιμένουμε στο Eurogroup, δηλαδή του Απριλίου, να συζητηθεί το θέμα του ελληνικού χρέους. Και ένα ακόμα μελανό σημείο είναι τα χρήματα που θα πάρουμε αφορούν την κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων και όχι οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες. Γι' αυτό που θα περίμενε δηλαδή η αγορά να πάρει μια ανάσα, είναι ένα δις αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν προϋπολογιστεί να πληρωθούν για να μειωθούν οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Αυτά είναι, όπως φαίνεται, συνδεδεμένα και με άλλα, μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα. Και σε αυτό περιμένουμε να δούμε για ακόμη μια φορά πίεση από τους ευρωπαϊκούς υπουργούς οικονομικών αλλά και τους θεσμούς για το θέμα των πληστηριασμών, που είναι ίσως από τα πιο βασικά προαπαιτούμενα για την επιτάχυνση των ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Υπενθυμίζουμε ότι και την Τετάρτη έχουν ξανά ένα νέο γύρο ηλεκτρονικών πληστηριασμών. Αρχίζουν να μπαίνουν πολύ περισσότερα κίνητα στο σύστημα. Όμως ακόμα τα νούμερα είναι σχετικά λίγα σε σχέση με αυτά που θα ήθελαν οι θεσμοί για το τέλος του 2019. Άρα, συνοψίζοντας, μιλάμε για ένα μάλλον τυπικό Eurogroup σήμερα. Θα τεθούν οι βάσεις κουβέντες και διαπραγμάτευσης, όμως δεν περιμένουμε κάποιες σημαντικές εξελίξεις. Τυπική η εκταμίευση της δόσης και τα υπόλοιπα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον μετά το Πάσχα, ραντεβού δηλαδή τον Απρίλιο, για τις πιο σοβαρές συζητήσεις, καθώς θα μπαίνουμε πιο βαθιά στο κομμάτι της τέταρτης αξιολόγησης.